Επισκεφτήκαμε σήμερα το οικισμό της Ρωμάς στην Αγία Σοφία του Δήμου Δέλτα, στο Ιδροπόταγο του Δήμου Μενεμένης Απελοκήπων. Τα προβλήματα της κοινότητας είναι πολλά και μεγάλα. Φυσικά είναι κοινά με τα προβλήματα του υπόλοιπου λαού. Η ακρίβεια, οι πληστηριασμοί και η φτωχοποίηση της κοινωνίας έχει επηρεάσει περισσότερο την κοινότητα των Ρωμά. Αλλά έχουμε στην Αγία Σοφία ειδικότερα άλλα προβλήματα με την ίδρυψη, με την αποχέτευση, με το ρεύμα και γενικά με τις συνθήκες διαβίωσης. Είναι άθλιες συνθήκες και είναι ντροπή για την κοινωνία μας. Είναι το 2023 να ζουν άνθρωποι συνταγμένοι στην άκρη του πουθενά. Στο Ιδροπόταγο η περιοχή είναι φυσικά σε καλύτερη μοίρα, αλλά επίσης έχει προβλήματα στο κομμάτι της εργασίας. Το δικαίωμα στην εργασία δεν είναι δυστυχώς αυτονόητο για όλους, ειδικά για τους Ρωμά, όπου μόνο και μόνο η ιδιότητα των Ρωμά το συνθέτει αμέσως εκτός εργασιακού χώρου. Οι Ρωμά πρέπει να ψηφίσουν το ΚΚΕ και το ξέρουν αυτό, γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν θα τους ξεβράσει ποτέ, που δεν τους ξεγέλασε ποτέ, που δεν μας κοροϊδέψει ποτέ και είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να μας βοηθήσει με τον αγώνα του και στη Βουλή και στον δρόμο κάθε μέρα στις απεργίες και με τον αγώνα του στον εργαζόμενο, ώστε να ενταχθούν και οι Ρωμά με την υπόλοιπη κοινωνία και να μην ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους όπως θέλουν τα φυσικά κόμματα. Το ΚΚΕ δεν ξεχωρίζει τους Ρωμά, σε Ρωμά και μπαλαμούς. Ξέρει ότι όλη η κοινωνία χωρίζει σε δύο κατηγορίες, τους εργάτες, τους εργαζόμενους και τους πλουτοκράτες. Οι Ρωμά δεν ανήκουν στους πλουτοκράτες, ανήκουν στους εργάτες. Οπότε οι Ρωμά καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι πρέπει να είναι με το ΚΚΚ, με το κόμμα που στηρίζει τον εργαζόμενο και τον απλό λαό.